Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής της ελιάς, σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν τα αρρωστικά μηχανήματα, όπου μετά το τέλος της συγκομιδής θα πρέπει να κάνουμε μια σχετική συντήρηση για να τα αποθηκεύσουμε και να είναι έτοιμα για την επόμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα ελαιόδειχτα που χρησιμοποιούμε ή ακόμα και τα σακιά ή τα τσουβάλια τα γιούτινα θέλουν και αυτά το πλήσιμό τους, ώστε να τα αποθηκεύσουμε σε σκοτεινό μέρος για να είναι έτοιμα για την επόμενη χρονιά. Για να πλύνουμε τα ελαιόδειχτα, θα μπορούσαμε απλά να τα βρέξουμε με ένα λάστιχο με νερό ή να τα βουτήξουμε σε ένα βαρέλι με νερό 2-3 φορές και μετά να τα αφήσουμε να στεγνώσουν καλά και να τα αποθηκεύσουμε. Προφανώς όμως υπάρχει και ένας πιο σχολαστικός τρόπος με τη χρήση ενός πιεστικού ή αλλιώς πλυστικού μηχανήματος, με πίεση δηλαδή, και με τη χρήση ενός σαπουνιού να τα καθαρίσουμε όσο τον καλύτερα, να φύγουν τυχόν βρωμιές που έχουν πιάσει πάνω τους και μετά να τα στεγνώσουμε καλά και να τα αποθηκεύσουμε. Φυσικά την ίδια διαδικασία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και για τα τσουβάλια, τα σακιά δηλαδή, τα γιούτινα. Στο παρακάτω βίντεο που θα ακολουθήσει θα σας δείξω τη διαδικασία που ακολούθησα για να πλύνω τα δικά μου ελαιόδειχτα αλλά και τσουβάλια γιούτινα που έχω. Τα μισά τα έπλυνα με τη χρήση ενός πλυστικού μηχανήματος και τα άλλα μισά με το λάστιχο, με νερό δηλαδή, απλά για να δείξω ότι σε κάποιον που δεν έχει πλυστικό μηχάνημα μπορεί εξίσου και με τη χρήση ενός λάστιχου με νερό να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Βασικό όμως ότι και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησα ένα σαπούνι που έχει σαν βάση το ελαιόλαδο, δεν έχει κάτι χημικό μέσα, φυσικά δεν κάνει πάρα πολύ αφρό, αλλά γενικά έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, μιας και το συγκεκριμένο υγρό σαπούνι με βάση το ελαιόλαδο το χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας στο πλυντήριο ρούχων. Οπότε ας περάσουμε να δούμε την όλη διαδικασία που ακολούθησα και τι αποτέλεσμα είχαμε.
έχοντας ολοκληρώσει και τη διαδικασία πλησίματος των ελαιόδειχτων αλλά και των τσουβαλιών ή αλλιώς σακιών των γιούτινων. Προφανώς καλύτερα αποτελέσματα είχαμε με τη χρήση του πλυστικού μηχανήματος, καθώς έτσι με την πίσω στο νερό καθαρίζει και απομακρύνει τυχόν βρωμιές ή λεκέδες που έχουν τα ελαιόδειχτα ή τα τσουβάλια. Σίγουρα μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και με το λάστιχο, συνδυασμό με σαπούνι και με μία σκούπα να τρίψουμε όπου υπάρχουν έντονες βρωμιές. Το βασικό είναι ότι μετά από όλη αυτή τη διαδικασία χρειάζεται να τα ξεπλύνουμε πολύ καλά με άφθονο νερό και να τα στεγνώσουμε επίσης πολύ καλά πριν τα αποθηκεύσουμε. Έχοντας αφήσει τα ελαιόδειχτα αλλά και τα τσουβάλια τα γιούτινα να στεγνώσουν για λίγες μέρες, μετά θα τα διπλώσουμε και θα τα αποθηκεύσουμε σε μία αποθήκη. Κυρίως βασικό αυτό να μην τα χτυπάει ο ήλιος άμεσα. Προσωπικά επιλέγω τα ελαιόδειχτα ανά ένα τεμάχιο δηλαδή, να τα βάζω μέσα σε ένα τσουβάλι νάιλον και να το κλείνω καλά, με ένα σπάγκο δηλαδή εδώ πάνω, κυρίως για να μην βρωμίζουν από τυχόν σκόνες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπως σας έδειξα τη διαδικασία που ακολουθώ προσωπικά για να πλύνω τα ελαιόδειχτα αλλά και τα τσουβάλια τα γιούτινα που έχω, ώστε να είναι καθαρά για την επόμενη χρονιά και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε και την μακροζωία τους. Εσείς μην ξεχνάτε, κάτω δεξιά πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και ρίπτε το καμπανάκι, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!